γιατί βεβαίως μπροστά σε αυτό τον οχετό, σε αυτό τον παροξισμό ρατσισμού και φασισμού που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες σε αυτή την αίθουσα, δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστος. Και το τι δεν ακούσαμε. Για ποιους, για τους καταφρονεμένους και τους ταλέπορους. Τι δεν ακούσαμε σε αυτή την αίθουσα. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς τώρα κάποιοι βγάζουν τις μάσκες τους. Το νεοφασιστικό μόρφωμα των Σπαρτιατών κάνει πολιτικό στριπτίζ. Γιατί βεβαίως το τεράστιο θέμα των χιλιάδων μεταναστών εργατών είναι χρόνιο πρόβλημα. Έμεναν και εργάζονταν εδώ χωρίς άδειες διαμονής και εργασίας. Χωρίς κανένα εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Άνθρωποι οι οποίοι διαβίωνουν κάτω από τις πιο άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες. Χωρίς τα στοιχειώδη μέσα προστασίας και υγιεινής. Μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε υγειονομική βόμβα. Αλήθεια, έχετε πάει στη Μανολάδα καθόλου? Γιατί είναι σε καραντίνα η Μανολάδα τα τελευταία 20 χρόνια και κανείς δεν μπορεί να δώσει αίμα. Αίμα Έλληνας που μένει εκεί, κάτοικος της Μανολάδας, κανείς. Γιατί είναι σε καραντίνα? Γιατί ακριβώς ζουν σε μια υγειονομική βόμβα. Να λοιπόν που έχετε οδηγήσει τον κόσμο που μένει σε αυτές τις περιοχές. Μόνιμο κόσμο, αλλά και μετανάστες εργαζόμενους. Στο να ζουν κάτω από υγειονομικές βόμβες στην κυριολεξία. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς να εξασκούνται και στη σκοποβολή απέναντι στους συγκεκριμένους μετανάστες. Να τους τρομοκρατούν. Και αυτά τα τσιράκια, για παράδειγμα, των φραουλάδων, γιατί το θαύμα της φράουλας σε αυτούς τους καταφρονεμένους έγινε. Αυτά τα τσιράκια μήπως έχουν τις ίδιες απόψεις με τους Σπαρτιάτες και ασκούνται στη σκοποβολή? Γιατί κάτι τέτοια τσιράκια έχουν οι εργοδότες. Κάτι τέτοια τσιράκια έχουν οι εργοδότες. Γιατί ο φασισμός αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίωνα του συστήματος των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Μια ζωή τσιράκια των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και των βιομηχάνων. Μια ζωή εκτελεστικός βραχίωνας είσαστε. Και στοχεύατε πάντοτε τους πιο καταφρονεμένους, τους μετανάστες και τους συνδικαλιστές. Εχθές έκανε ολόκληρο κήρυγμα ο αρχηγός σας για τους συνδικαλιστές και τους αγώνες των εργατών που διώξαν τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, θέλετε εργαζόμενους με σκυμμένο το κεφάλι, θέλετε εργαζόμενους υποτακτικούς των αφεντικών, να μην διεκδικούν αξιοπρεπή μεροκάματα, να μην διεκδικούν μέσα υγιεινής και ασφάλισης στους χώρους δουλειάς, για να θρυνούμε καθημερινά θύματα της εργατικής τάξης από αυτή την ασυδοσία των αφεντικών. Να γιατί λοιπόν σας λέμε τσιράκια τους. Γιατί για τα συμφέροντα αυτών ενδιαφέρεστε. Και όχι για να αλλάξει η κατάσταση στην οποία βιώνουν οι μετανάστες εργάτες. Να βελτιωθούν οι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης ή οι συνθήκες των εργαζόμενων στα κάτεργα των εφοπλιστών, στα κάτεργα των μεγάλων βιομηχανιών, στα κάτεργα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών. 20 οικοδόμοι νεκροί και εκατοντάδες ακατεμένοι μέσα στο 23. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτούς ποιος τους κλαίει? Ποιος τους κλαίει αυτούς? Και ποιος ενδιαφέρεται για να πάρθουν μέτρα ασφάλειας? Γιατί κοστίζουνε. Γι' αυτό δεν παίρνονται μέτρα ασφαλείας. Γιατί κοστίζουνε. Γιατί τους μειώνουν τα κέρδη. Γιατί δουλεύουν ήλιο με ήλιο και όχι το 7ωρο. Γιατί δουλεύουν 7ήμερο και όχι πενθήμερο στις οικοδομές. Σαββατοκύριακα λειτουργούν τα μεγάλα για πια. Να λοιπόν γιατί δεν πάνε χέρια. Να γιατί λοιπόν υπάρχει το μεγάλο ζήτημα. Από τη μια μεριά να υπάρχει έλλειψη χεριών εργατικών και από την άλλη να υπάρχει ανεργία. Γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας δεν μπορούν να πάνε να δουλέψουν. Γι' αυτό. Και εσείς θέλετε αυτές οι συνθήκες εργασίας να υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο. Να είναι ακόμη περισσότερο, να είναι ακόμη χειρότερο σε βάρος των εργαζόμενων. Για να μπορούν να θωρακίζεται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία. Και θα πει κάποιος,
έπιασε ο πόνος στην κυβέρνηση και θέλει τώρα να τους νομιμοποιήσει. Όχι, εμείς λέμε δεν την έπιασε ο πόνος στην κυβέρνηση. Τι την έπιασε? Την έπιασε η ανάγκη που έχουν κατασκευαστικοί όμιλοι, τουριστικοί όμιλοι, ξενοδοχειακοί όμιλοι, ακόμη και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, για να έχουν τώρα άμεσα φτηνό εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό ανοίγει τη στρόφη και αυτή τη στιγμή και μετά την ξανακλίνει. Την άνοιξε προσωρινά. Μέχρι αυτή που ήταν μέχρι 31 Νοεμβρίου ανοίγει. Οι υπόλοιποι όχι. Οι υπόλοιποι και έχουν 3 χρόνια. Όσοι δεν έχουν 3 χρόνια και έχουν, και έχουν λιγότερα εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν. Να γιατί το κάνει? Γιατί θέλει τουλάχιστον 30.000, όπως είπαμε, με βάση τους υπολογισμούς τους, να αποκτήσουν άδεια παραμονής και εργασίας για να μπορούν να τους εκμεταλλεύονται καλύτερα τα αφεντικά. Και ο ισχυρισμός του κυρίου Γεωργιάδη που προσπάθησε να θίξει και το ΚΚΕ για φτηνό εργατικό, ναι, είναι φτηνό εργατικό δυναμικό, κύριε Υπουργέ. Γιατί ποια κλαδική σύμβαση εφαρμόζεται? Πώς είναι οι κλαδικές σύμβασεις που αφήσατε οι κυβερνήσεις και οι δικές σας συγκυβέρνησεις, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, που καταργήσατε τις κλαδικές συμβάσεις, αλλά και επόμενες κυβερνήσεις? Πώς και πώς από αυτές εφαρμόζονται τις κλαδικές συμβάσεις σε χώρους δουλειάς, αν δεν υπάρχει μέσα σωματείο, αν δεν υπάρχουν πρωτοπόροι εργαζόμενοι που να διεκδικήσουν την κάλυψη τους από τη συλλογική σύμβαση? Για τους οικοδόμους, γιατί δεν υπογράφεται συλλογική σύμβαση? Υπογράψτε συλλογική σύμβαση με τους οικοδόμους. Όχι. Άρα, κατά ποιες συνθήκες θα εργαστούν αυτοί στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που νομιμοποιείτε? Κάτω από τις πιο άθλιες συνθήκες εκμετάλλευσης. Αυτό. Αυτό είναι ο πρόβλημα, να διασφαλιστούν αυτά τα φτηνά χέρια τα εργατικά. Και πάντοτε οι μετανάστες λειτουργούσαν ως η πέμπτη φάλαγγα στο εργατικό κίνημα. Γιατί? Για να συμπιέσουν ακόμη περισσότερο την τιμή της εργατικής δύναμης. Όποιοι μετανάστες, όποιες χώρες, αυτό συνέβη. Γιατί είχαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες να ενταχθούν στο οργανωμένο κίνημα. Αλλά αυτό που πρωτεύει, το κυρίαρχο για να μπορέσει να διασφαλίσει τα δικαιώματα αυτών των κατατρεγμένων, είναι η κοινή δράση με το ταξικό κίνημα. Γι' αυτό μάτωσαν τα σωματεία, τα εργατικά και τα στελέχη του ΚΚΕ στη Μανολάδα, να μπορέσουμε να οργανώσουμε τους εργάτες γης, τους μετανάστες αυτούς εκεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί εμπλέκονται οι διακινητές, εμπλέκονται οι δουλέμποροι, εμπλέκονται οι πρεσβείες που δεν θέλουν να αποκτήσουν δικαιώματα. Ακόμη και οι δικοί τους άνθρωποι. Γιατί βολεύονται κάτω από αυτές τις συνθήκες τις απάνθρωπες. Να, γι' αυτό λέμε, όποιος στέκεται απέναντι σε αυτή την τροπολογία με όρους φασισμού και ρατσισμού, θέλει να παραμείνει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Να παραμείνουν τα φραουλοχώραφα της ντροπής. Να παραμείνουν άνθρωποι ποντίκια στον 21ο αιώνα. Γιατί προστατεύουν τα συμφέροντα των αφεντικών. Και κατά τα άλλα, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, κατά τ' άλλα. Ευυπόληπτοι οικογενειάρχες, κατά τ' άλλα. Ενώ επί της ουσίας είναι τα τσιράκια. Τα τσιράκια των πιο σκοτεινών κύκλων. Και για να τελειώσω την παρέμβασή μου αυτή, εμείς το ζητάμε το εξής, κύριε Υπουργέ. Εμείς ακόμα θετικά στην τροπολογία. Γιατί είναι στόχος πάλι του κινήματος αυτό. Και στεκόμαστε από ποια άποψη? Ότι πρέπει ακόμη περισσότερο να διασφαλιστούν οι συνθήκες διαμονής, διαβίωσης και η προστασία αυτών των ανθρώπων. Οι υγιεινές συνθήκες διαμονής τους. Αποσύρτε αυτή τη σειρά, τη διάταξη την οποία έχετε. Ότι συνδέεται η άδεια διαμονής με την άδεια εργασίας. Γιατί, το λέμε καθαρά, θα τους εκβιάζουν οι εργοδότες. Θα τους εκβιάζουν συνεχόμενα. Ο κύριος Κερίδης, μιλώντας σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό το πρωί, τι είπε? Ότι αν μέσα σε ένα μήνα δεν έχει ξαναβρει εργασία, του παίρνουν και την άδεια διαμονής. Αυτό είπε ο κύριος Κερίδης την ΕΡΑ. Στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ, μιλώντας σήμερα το πρωί. Δηλαδή, τι τους θέλετε? Να είναι συνέχεια, να τους εκβιάζουν συνεχώς. Και να υποκύπτουν στους εκβιασμούς τους. Αποσυνδέστε λοιπόν την άδεια εργασίας από την άδεια διαμονής. Γιατί πώς θα μένουνε? Άμα δεν εργάζονται, τι θα κάνουνε? Πώς θα μπορέσουν θα να κλείσετε όμως τώρα, άρα, κύριε Καθανασόπουλε. Να κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη, εμείς στηρίζουμε την τροπολογία. Περιμένουμε τις δικές σας διορθωτικές κινήσεις σε αυτό το ζήτημα το συγκεκριμένο.